Σύμφωνο συνεργασία ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα και τον Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος. Μέσα από την Ένωση Δυνάμεων, τη Συμμετοχή και τη Σύμπραξη, θα υλοποιηθούν δράσεις και θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις περιφερειακές ενότητες Έτωλο Ακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλίας και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανώνουν από κοινού δράσεις, προγράμματα και παρεμβάσεις, θα ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, θα αξιοποιήσουν εξοπλισμό και θα στηρίξουν αμοιβαία το έργο της προστασίας των παιδιών, της προαγωγής της υγείας τους και της ενημέρωσης της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα παιδικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης και εγκατάλειψης. Συμπράττουμε με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία για την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, την ενίσχυση του βιωτικού τους επίπεδου και τη βελτίωση της υγείας τους, την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενώνουμε δυνάμεις για την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για τον οργανισμό η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς επιδιώκουμε τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές συνεργασίες. Ο ρόλος ενός εθελοντικού οργανισμού είναι να στηρίζει την κοινωνία και να συμπληρώνει τους θεσμούς. Το Χαμόγελο του Παιδιού στηρίζει ήδη πολλά παιδιά στην περιοχή. Αντίστοιχα, το έργο που επιτελεί η Περιφέρεια είναι αρκετά σημαντικό και θα ενδυναμωθεί μέσω αυτής της συνεργασίας». Συνεχίζοντας, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, αρμόδιος για θέματα δημόσιας υγείας Χαράλαμπος Μπονάνος, προσδιορίσε το πλαίσιο συνεργασίας και ανέφερε: «Συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη μηχανισμών που έχουν στο επίκεντρό τους την προστασία των παιδιών στην Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης μέσω της συνεργασίας μας βρίσκονται στη διάθεση ενός κοινωνικού συνόλου που την ανασφάλειά του τη μετατρέπουμε σε δύναμη ισότιμης πρόσβασης σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής». Στην υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας παρέστησαν ακόμη το διοικητικό μέλος στο Χαμόγελο του Παιδιού Εύη Μαμαλάκη, καθώς και ο συντονιστής Δυτικής Ελλάδας Δημήτρης Αγγελόπουλος. Επισφαγίζουμε σήμερα και θεσμικά τη συνεργασία που έχουμε ήδη ξεκινήσει και την οποία έχουμε ήδη συζητήσει με το Χαμόγελο του Παιδιού, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια και προσφέρει αλληλεγγύη, βοήθεια και οτιδήποτε χρειάζονται, κυρίως τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η οποία παίρνει τη μορφή ενός συμφώνου συνεργασίας, νομίζω ότι επισφαγίζουμε με τον καλύτερο τρόπο πρωτοβουλίες και συμφωνίες που έχουμε κάνει για να πάρουμε πρωτοβουλίες μαζί και εμείς σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Χαμόγελο του Παιδιού, ακριβώς προς την κατεύθυνση προσφοράς, αλληλεγγύης και φυσικά βοήθειας προς όσα παιδιά το έχουν ανάγκη, που δυστυχώς το έχουν. Μακάρι να μην το είχαν, αλλά δυστυχώς το έχουν. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, λοιπόν, προσδοκούμε να συνεργαστούμε, να προσφέρουμε εμείς σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τεχνογνωσία, υλική βοήθεια ή κάθε είδους βοήθεια που μπορεί να χρειαστεί, και φυσικά το Χαμόγελο του Παιδιού, την φοβερή εμπειρία που έχει πάνω στο ζήτημα, τα εργαλεία που διαθέτει και έχει εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί επ' ωφελία των παιδιών, και φυσικά μέσα από αυτή τη συνεργασία μπορούμε να προσδοκούμε μόνο το καλύτερο αποτέλεσμα. Και επισφραγίζεται και συνεχίζεται, όπως είπατε, αλλά το κυριότερο είναι ότι αισθανόμαστε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού, που πάντα είναι θεωρή ότι πρέπει να λειτουργεί κάτω από τη θεσμική ιδιότητα κάποιων φορέων, όπως είναι η περιφέρεια, όπως είναι ο Δήμος, όπως είναι το κεντρικό κράτος, ειδικότερα η περιφέρεια που έχει την αμεσότητα με τα προβλήματα και τα θέματα που αφορούν την κοινωνία ειδικότερα, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αισθανόμαστε υπερήφανοι, γιατί μπορούμε μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από την εμπειρία και γνώση και λειτουργία 24 ώρες λειτουργίες που έχουν όλες οι υποδομές μας, οι γραμμές μας, τα χωρί άμεσης επέμβασης, τα κέντρα στήριξη κλπ. Μπορούν να σταθούν αρρωγοί στα προγράμματα που έχει ή θα έχει
η περιφέρεια. Έτσι, να μην κάνει ο καθένας το δικό του μαγαζάκι, ενώ εκτός από την περιοχή από τους θεσμούς, και να λειτουργούμε θεσμικά και οργανωμένα. Αυτό είναι το καλύτερο και γι' αυτό πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία. Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη και όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την υλοποίηση ουσιαστικά, γιατί πρέπει να πιστεύεις κάτι για να το κάνεις. Και εδώ το πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στην περιφέρεια, που είναι κοντά στους ανθρώπους, κοντά στους πολίτες. Και θα ήθελα να πω για μια άλλη φορά το χαμόγελο του παιδιού στην περιοχή, γιατί είναι μια περιφέρεια ολόκληρη, στέκεται καθημερινά στα προβλήματα κάθε παιδιού και στα προβλήματα κάθε οικογένειας. Είναι ότι ενισχύουμε και βελτιώνουμε τη συνεργασία με ένα αξιόπιστο κοινωνικό εταίρο όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στην ανάπτυξη μηχανισμών τέτοιων για την προστασία της παιδικής ηλικίας και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, το τονίζω αυτό, και το Βακαρανία και Αχαΐα και η Ηλία. Δεύτερον, ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη απέναντι σε θέματα παιδικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης και οικονομικής εκμετάλλευσης. Και τρίτον, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα θέματα προαγωγής και αγωγής υγείας παιδικής ηλικίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την πορεία στη ζωή τους αργότερα στην ενηλικίωσή τους. Έχει πολύ καλές μονάδες, προληπτικές μονάδες, οποίες γνωρίσαμε και πρόσφατα στην περιοχή των χαμόγελων του παιδιού, και αυτό σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς θα τις εκμεταλλευτούμε προς όφελος πάντα της παιδικής ηλικίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.